Συμπολίτες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης από τιμά σήμερα ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αλεξάνδρειας στους ήρωες του 1912. Φόρο τιμής αποτιμήσαμε σήμερα περπατώντας το δρόμο της νικηφόρας προέλασης του ελληνικού στρατού που πορεύθηκε το 1912. Μια προέλαση που στις 18 του Οκτώβρη έφερε τον ελληνικό στρατό απελευθερωτή στον τότε Γιδά και συνέχισε την πορεία του απελευθερώνοντας και τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το ημερολόγιο της ιστορίας είναι αφιερωμένο στην απελευθέρωση του Γιδά, της σημερινής Αλεξάνδρειας. 102 χρόνια ελευθερίας του τόπου μας. Οι νίκες του ελληνικού στρατού σε εκείνη τη χρονική συγκυρία δεν είναι απλές επέτειοι, δεν είναι απλή απελευθέρωση, αλλά είναι μεγάλη νίκη της ελληνικής καρδιάς που μαζί με την ενότητα, τον εθελοντισμό και τη συλλογικότητα έσωσαν το ελληνικό έθνος από την ταπείνωση. Η Ελλάδα παίρνει τα αιματοβαμμένα χώματα της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κρήτης. Όμως για όλους αυτούς τους ηρωισμούς και την ιστορικότητά τους τα ακούσαμε πριν από λίγο στο πανηγυρικό. Φέτος για πρώτη φορά η Αλεξάνδρεια γιορτάζει με όλες τις επισημότητες τη λευτεριά της μετά την ανακήρυξη της σημερινής ημέρας ως αργία. Ήταν μια παράληψη χρόνων και ευχαριστούμε όλους εκείνους που έκαναν την ενέργεια και αγωνίστηκαν για αυτήν την αναγνώριση. Σήμερα οι μνήμες γυρίζουν πίσω στον Οκτώβρη του 1912. Υποκλινόμαστε λοιπόν ευλαβικά στους ηρωικούς αγώνες και στις θυσίες του ελληνικού στρατού. Θυσίες που έφεραν τον τόπο μας και στη Μακεδονία πολυπόθητη λευτεριά. Θυσίες αγώνες που αποκτούν καινούρια σημασία και διαφορετική ιστορική ανάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Αγώνες που δείχνουν και σηματοδοτούν το δρόμο μέσα από τον οποίο οι λαοί πρέπει να αγωνίζονται και να προχωρούν. Να μάθουν να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, να τις ενεργοποιούν, να τις διοργανώνουν και να διεκδικούν. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε μπροστά, χωρίς μυρολατρίες, χωρίς μεμψημυρίες. Να σηκώσουμε το ανάστημά μας, να αφήσουμε το βλέμμα μας να αγναντέψει τον ευλογημένο μακεδονικό κάμπο, να αφουγκραστούμε την Αλεξάνδρεια και όλα τα χωριά μας. Είναι ανάγκη όλες οι αρχές του τόπου μας, έχουμε καθήκον και οφείλουμε να κοιτάζουμε πάντα στο παρελθόν αναζητώντας εικόνες, σημεία και παραδείγματα που θα τα χρησιμοποιούμε και θα τα κάνουμε πράξη στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Είναι ανάγκη να δείξουμε την ίδια αυταπάρνηση με τους ήρωες του 1912 για το καλό του τόπου μας. Σίγουρα υπάρχει ένα ασφικτικό πλαίσιο, εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό, διεθνές. Οφείλουμε όμως όλες οι αρχές, με μπροστάριδες στη Δημοτική Αρχή και συμμετέχους όλες τις παραγωγικές, επιστημονικές και επαγγελματικές δυνάμεις να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε, να αγωνιστούμε για την Αλεξάνδρεια της νέας εποχής. Φίλες και φίλοι, με τις σκέψεις αυτές τιμούμε σήμερα την απελευθέρωση της πόλης μας. Είμαστε εδώ ενωμένοι, είμαστε εδώ αδελφωμένοι. Στεκόμαστε αποφασιστικοί και αλήγιστοι στις απαιτήσεις των καιρών, στις ανάγκες του τόπου μας και της πατρίδας μας. Οι σκιές των αγωνιστών του 1912 που μας παραστέκουν στη σημερινή μας γιορτή μας δείχνουν το δρόμο της νίκης, μας δείχνουν το δρόμο του καθήκοντος. Θα ακολουθήσουμε πιστά τα ίχνη τους. Θα μείνουμε πιστοί στην αιώνια προσταγή, ήταν ή επιτάς. Συμπολίτησες και συμπολίτες, η περίοδος των Βαλκανικών πολέμων μας έχει διηγηθεί για την αξία της συλλογικότητας, του εθελοντισμού και την πίστη για την προσφορά. Είναι αξίες που έχουν ξεθοριάσει μέσα μας. Είναι καιρός και ανάγκη να συνομιλήσουμε και πάλι όλοι μαζί. Να δώσουμε περιεχόμενο,
να πιστέψουμε και πάλι σε αυτές. Να αφήσουμε στην άκρη όλα τα άσχημα του παρελθόντος. Η πόλη μας, ο Δήμος μας χρειάζεται άλλο αέρα, καθαρό αέρα. Έχει ανάγκη από τη νέα πρόταση, από ένα νέο όραμα που θα μας εμπνεύσει και θα μας ενώσει όλους. Ανήμερα της απελευθέρωσης, οι γηδιώτες του 1912 βγήκαν στους δρόμους για να αγκαλιάσουν τους απελευθερωτές, τους αγωνιστές του ελληνικού στρατού, την ελπίδα εκείνης της εποχής. 102 χρόνια μετά, η σκέψη μας είναι βεβαίως κοντά τους. Τους καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα έκαναν, αλλά κυρίως προσδοκούμε οι θυσίες τους να μας μεταγγίσουν τη ζωντάνια τους, την επαναστατικότητά τους, την πίστη τους στην πατρίδα, τη δίψα για κάτι καινούριο. Οφείλουμε στις παλιές και στις νέες γενιές, σε όλους μας, να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Και αυτό το μήνυμα μας το δίνει με λίγες λέξεις ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης. «Δεν γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε το γύρισμα προς τα πίσω. Γυρεύω το νου, την ευαισθησία και το κουράγιο των ανθρώπων να προχωρούν μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους».